Στα ύψη βρίσκονται οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών με την αύξηση των τιμών να είναι ο κύριος λόγος για τη διαρκή άνοδο στα έξοδα. Η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο ακριβή, καθώς οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερο για τα ίδια βασικά αγαθά. Στην Κρήτη, που βρίσκεται στην τρίτη θέση των υψηλότερων μηνιαίων δαπανών, αυτό το δεδομένο συνδέεται άμεσα με το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή όσο περισσότερο βγάζει κάποιος, τόσο περισσότερο ξοδεύει. Αν αφαιρέσουμε το κομμάτι της αξίας, δηλαδή των τιμών, θεωρούμε ότι οι ποσότητες που αγοράζονται πλέον με την οικογένεια είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, μεν υπάρχει αύξηση στην κατανάλωση, αλλά αυτή δεν προέρχεται επειδή αγοράζουμε περισσότερες ποσότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2023, η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών αγγίζει τα 20.223,36 ευρώ. Η Περιφέρεια Αττικής κρατά τα πρωτεία με ετήσια δαπάνη 23.325,96 ευρώ, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στο αντίθετο άκρο με 14.052,24 ευρώ. Οι υψηλότερες μηνιαίες δαπάνες καταγράφονται στην Αττική με 1.943,83 ευρώ, ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο με 1.897,74 ευρώ, η Κρήτη με 1.658,84 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 1.564,87 ευρώ και τα Ιόνια νησιά με 1.523,19 ευρώ. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση στην κατανάλωση ειδών διατροφής, με το ελαιόλαδο να σημειώνει πτώση κατά πλην 13,6%, τα ψάρια πλην 11,8%, το ρύζι πλην 10,7% και το ψωμί πλην 4,3%. Τα βούτυρα έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο μήνα, έχουν πάρει περίπου 30% απάνω. Το λάδι είναι πάρα πολύ ψηλά και συνεχίζει και ανεβαίνει. Αρχινάει τώρα και ένα άλλο αφήγημα με τη ζάχαρη και πιθανόν αρχίσει πάλι να παίρνει τη ζάχαρη επάνω. Και δυστυχώς δυσκολευόμαστε και εμείς να παράξουμε προϊόντα οικονομικά και ο κόσμος να τα αγοράσει φυσικά. Όσο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, τόσο αυξάνεται και η ζήτηση στα προϊόντα. Η περιφέρεια Κρήτης είναι η περιφέρεια που έχει το τρίτο κατά κεφαλήν εισόδημα. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι οι κριτικοί αγοράζουν περισσότερο σχέση με άλλους Έλληνες. Το εισόδημά τους τους επιτρέπει να κάνουν αγορές αυτές που επιτρέπει το εισόδημά τους. Δεν φτάνουν τα λεφτά, παιδιά, δεν φτάνουν. Αν τα λογαριάσεις, αυτά είναι σε τίποτα. Είναι τα πάντα πάνω και δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Υπάρχει μια κίνηση, αλλά μην φανταστείτε. Τα πράγματα τα πουλάνε τόσο φθηνά για να φεύγουν τα πράγματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ψυγεία συντηρητικά δεν βολεύει. Η πίεση που νιώθουν τα ελληνικά νοικοκυριά χτυπάει κόκκινο τη στιγμή που καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυξημένα κόστη και μειούμενη κατανάλωση σε βασικά είδη, προσαρμόζοντας διαρκώς τον προϋπολογισμό τους.